Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε αυτή την παρουσίαση, γράψτε μου στα σχόλια πώς ακούγεται ο ήχος και θα αρχίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, βλέπω πως είναι εντάξει. Καλώς ήρθατε σε όσους καινούριους μπήκανε τώρα. Και ας αρχίσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Η παρουσίαση, όπως πάντα, αποτελείται από δύο μέρη. Αρχίζουμε πρώτα με την παρουσίαση της τεχνολογίας σε καινούριους τυχόν επενδυτές και ενδιαφερόμενους φυσικά. Και μετά προχωράμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης που αφορά τα νέα της εβδομάδας και γενικά τα τελευταία νέα της εταιρείας. Μαζί με και με επενδυτικές προσφορές. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat εδώ πέρα και μπορείτε να γράφετε διάφορες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Και οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα την πρώτη μας εικόνα που είναι ένας πίνακας επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από 100 χρόνια. Και ουσιαστικά σε αυτό το πίνακα ο καλλιτέχνης μας ήθελε να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, αυτές εδώ που μπορείτε να διακρίνετε στην εικόνα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχουν διευκολύνει τη ζωή μας και η καθημερινότητά μας, έχει γίνει φυσικά πολύ πιο εύκολη με όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, έχουν φυσικά και κάποια μειονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα πρώτα, όπου είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα της λίστας, επειδή, όπως βλέπουμε, τα άλλα δύο προβλήματα είναι προβλήματα για τα οποία, εάν πάρουμε τα απαραίτητα δραστικά μέτρα, μπορούμε να τα μειώσουμε, δηλαδή, να μην είναι τόσο μεγάλα προβλήματα. Όμως, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρουμε τώρα δραστικά μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον όπως ήταν, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια. Και γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε. Όμως ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, και όχι μόνο δρόμους, αλλά και κτίρια και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα τον βοηθήσει να προχωρήσει στην ζωή του, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, και φυσικά προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και θέλει να επιτύχει τους στόχους του και να προχωρήσει μπροστά. Και γι' αυτό όλα αυτά τον κάνουν τυφλό και ξεχνά ότι καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει.
Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα φαινόμενα, για παράδειγμα την όξινη βροχή. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, γιατί εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά αυτό κοστίζει παραπάνω από ότι για το απλό δρόμο που είναι πάνω στο έδαφος και φυσικά έχουμε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση υλικών. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και κάτι ανάλογο έχουμε και στις μέρες μας που βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, τότε καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Αριστερά έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, όπου αυτά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος γενικά τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό και εδώ έχουμε και κάποιες άλλες εικόνες οι οποίες μας δείχνουν τις διάφορες χρήσεις χορδών που κάνει ο άνθρωπος. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε την διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε στην πρώτη μας εικόνα το ευέλικτο.
όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το δεύτερο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνα με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και είναι και φθηνότεροι στην συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, το Unicon, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και πάμε και στο τελευταίο όχημα της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορτής Ανατόλη Γιουνίσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε τονίσει ήδη αρκετές φορές μέχρι στιγμής στην παρουσίασή μας το πόσο σημαντικό είναι το όχημά μας να είναι οικολογικό, έτσι ώστε να μην καταστρέφεται και μολύνεται το περιβάλλον μας. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας. Είναι αιωλική, ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια τάρια εφορής γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιστες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δευτέρου επίπεδου, όπου βλέπουμε στο πρώτο μας εικονίδιο το όχημα το οποίο
προορίζεται για αστική χρήση. Παίρνει 14 άτομα και φτάνεται 100 χιλιόμετρα την ώρα και το άλλο όχημα, το οποίο είναι για υπεραστική χρήση για έξω από τις πόλεις, μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει 6 άτομα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδηγικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway παρατηρούμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τύχον σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και φυσικά ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι όπως ξέρετε, στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους, είναι ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και τώρα ζούμε προσεκτικά τις συγκρίσεις Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Βλέπουμε εδώ στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και βλέπουμε κατευθείαν πόσο μεγάλη η διαφορά έχει, για παράδειγμα, με τις οδικές μεταφορές, με το σιδηρόδρομο και με τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν πιάσει το μικρότερο ποσοστό. Και εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, παρατηρούμε για μία ακόμη φορά ότι τα οχήματα της Skyway έχουν και εδώ το μικρότερο ποσοστό, συγγνώμη. Εδώ, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά με τις οδικές μεταφορές, που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αν θυμάστε, τις οδικές μεταφορές τις είδαμε νωρίτερα με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ένα άλλο διάγραμμα που είναι σχετικά με τα ατυχήματα. Εδώ σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας βλέπουμε πως το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα δικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Εδώ στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, ως τα πιο ικανά μεταφορικά μέσα και μετά από αυτό ακολουθούν το μετρό και έπειτα βλέπουμε και το τραμ. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, παρατηρούμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας παρουσιάσω τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων, όπου αν θυμάστε είδαμε νωρίτερα όπου ήταν ένα από τα 5 οχήματα. Εδώ έχουμε την μεγαλύτερη έκδοση όπου είναι το Unicont με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα. Την ώρα.
Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έβρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβολής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο εκεί διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτόν τον χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτόκολλη θέση των ομιλητηρίων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά, οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε, έχετε χρησιμοποιήσει προϊόντα τους και γενικά βλέπετε στην καθημερινότητά σας. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, όλες τους είχαν κάποτε μία αρχή. Στην αφετηρία τους, ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Το κοινό που έχει με αυτές τις εταιρείες η τεχνολογία μας είναι ότι και αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν μία ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα και ακούμε κάθε εβδομάδα έως και καθημερινά για τα επιτεύγματα που κάνει. Και έτσι θα δείτε πως και η τεχνολογία Skyway θα φτάσει μία μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς και αυτή έχει πολλά πράγματα να προσφέρει και αυτή με τη σειρά της στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε χρόνο, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και εδώ ας συνοψίσουμε. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας.
Και τώρα να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά για το chat που υπάρχει εδώ πέρα. Και πριν ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας παρουσίαση, να κάνω άλλη μια ακόμα υπενθύμηση ότι τα νέα τα οποία λέμε εδώ πέρα είναι νέα τα οποία υπάρχουν στην σελίδα της εταιρείας, όπου μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε και ακόμα πιο εύκολα εάν είσαστε στις συνομιλίες που έχουμε δημιουργήσει για τους συνεργάτες της εταιρείας. Κάθε εβδομάδα εκεί πέρα δημοσιεύουμε τα σχετικά links με τα νέα που δημοσιεύει και η εταιρεία. Οπότε σας συνιστώ να διαβάζετε τα νέα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις καινούργιες προσφορές και με τα καινούργια συμβάντα που γίνονται κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα. Διότι, να τονίσω ότι εδώ πέρα δεν λέμε πάντα ολόκληρα τα νέα, αλλά λέμε τα πιο σημαντικά κομμάτια. Και ας ξεκινήσουμε την δεύτερη παρουσίαση, όπου από τις 16 Ενδεκάτου οι νικητές του Χρυσού Βραβείου Skyward Community Champions Challenge Super Final μπορούν να λάβουν 3 κουπόνια για κάθε 150 τόνους αξιολόγησης και να έχουν πρόσβαση στην προσφορά για περισσότερους συνεργάτες. Η ειδική προσφορά είναι σε ισχύ εντός έκπτωσης 1%. Να θυμάστε ότι η προσφορά μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε παληθευμένο χρήστη ανεξάρτητα από το αν ανήκει στη δομή σας ή όχι. Δεν είναι δυνατή εκ νέου εκχώρηση της πρόσβασης. Και μία υπενθύμηση ότι οι βαθμοί στις βαθμολογίες challenge ενημερώνονται κάθε λίγες ώρες. Όπου γι' αυτό τα κουπόνια για την έκπτωση 1% μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως ούτε στο προσωπικό σας γραφείο. Και γι' αυτό μην ανησυχείτε, απλώς ανανεώστε την σελίδα σας λίγο αργότερα. Η έκπτωση αυτή ισχύει μέχρι το τέλος του σταδίου 15, εφόσον συνεχίσετε να ανοίγετε νέες δόσεις στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς και να τις πληρώνετε εξ ολοκλήρου. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της παλιάς και της νέας δόσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 180 μέρες. Αποκτήστε περισσότερα κουπόνια με την ειδική προσφορά μετοχών, συνεχίστε να επεκτείνετε τη δομή των συνεργατών σας και αυξήστε τη βαθμολογία σας. Μπορείτε να επωφεληθείτε από την προσφορά στο προσωπικό γραφείο. Το επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 18 του μηνός, έχει να κάνει με την TUV Skyward Standardization Certifications, που ξεκινά την πιστοποίηση δύο σταδίων της τέταρτης διαδρομής δοκιμών 2,4 χιλιόμετρων της U-Sky Transport and Infrastructure Technology. Η πίστα έχει σχεδιαστεί για μεγάλα βάρη που φτάνουν έως και 60 τόνους, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων και ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η Συμφωνία Πιστοποίησης με την TUV Skyward Standardization Certificates υπεγράφει από τον ιδρυτή και γενικό σχεδιαστή της U-Sky Transport, Ανατολή Γιουνίτσκι. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η αρχή της πιστοποίησης θα ελέγξει τα ενδιάμεσα στηρίγματα που έχουν ήδη κατασκευαστεί και στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση από τρίτους και η έκδοση πιστοποιητικού για ολόκληρη την τέταρτη διαδρομή δοκιμών. Και πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 21 του μηνός. Η U-Sky Transport παρουσιάζει τα ασφαλή μοντέλα U-Bus, U4-210 και U-Bus U4-220 και U-Bus Carat. Είναι σχεδιασμένα για καθημερινά άνετα ταξίδια σε αστικές και προαστιακές διαδρομές σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Το U-Bus, ένα ηλεκτρικό σιδηροδρομικό όχημα με ατσάλινους τροχούς, είναι σχεδιασμένο για αστικές και προαστιακές διαδρομές. Κινείται σε υπερυψώσεις με προεντεταμένη δομή τροχιάς που βασίζεται στην πρωτοποριακή ράγα της U-Sky. Όλα τα μοντέλα U-Bus λειτουργούν αυτόματα και κινούνται με
ηλεκτρική κίνηση έλξης. Οι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από το χιλινδρικό σύστημα ή από την ενσωματωμένη αποθήκευση. Σχεδιάζονται με τροχούς σε μία ενιαία μονάδα, έναν κινητήρα τροχού. Το U-Bus U4-210 μπορεί να μεταφέρει 14 άτομα. Το U-Bus U4-220 100 άτομα ή περισσότερα, λόγω της εγκατάστασης πρόσθετων μονάδων μεταφοράς. Έτσι, το σύστημα μεταφορών U-Sky είναι ικανό να μεταφέρει έως και 50.000 επιβάτες την ώρα. Επίσης, οι καμπίνες όλων των μοντέλων U-Bus είναι φωτισμένες και εξοπλισμένες με συστήματα πληροφοριών μικροκλίματος, ήχου και εικόνας. Το U-Bus Carat, ένα άλλο μοντέλο ενός άνετου αστικού, η χωρητικότητά του είναι 16 άτομα. Η μεταφορά είναι εξοπλισμένη με ένα έξυπνο σύστημα ασφαλείας και ένα σύστημα πολυμέσων. Αυτές οι εξελίξεις θα ενταχθούν σύντομα στη σειρά U-Pods, στο κέντρο δοκιμών και επιστοποίησης της U-Sky και θα χρησιμοποιηθούν στην τέταρτη πίστα δοκιμών. Η δυνατότητα εφαρμογής λύσεων μεταφοράς U-Bus Carat έχει ήδη αποδειχθεί στους αντιπροσώπους από το El Salvador κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο κέντρο δοκιμών και επιστοποίησης της U-Sky, δημιουργώντας έτσι κοινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. Η U-Sky Transport ατενίζει το μέλλον με σιγουριά και θαυμασμό. Η εταιρεία είναι ανοιχτή και πάντα στην ευχάριστη θέση να βλέπει νέους επισκέπτες στο κέντρο δοκιμών και επιστοποίησης στη Σάρζα. Και με αυτά τελειώνει η σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας ήταν ενδιαφέρον τα νέα. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά πως υπάρχουν αυτά τα νέα, να πάτε να τα διαβάσετε για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Οπότε με αυτά τελειώνουμε εδώ πέρα σήμερα. Θα σας καληνυχτήσω τώρα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, όπως πάντα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ερωτήσεις δεν υπάρχουν, οπότε θα κλείσουμε εδώ. Καλό σας βράδυ.